Καλημέρα. Добрый день. Welcome. Приятный. Ну, даже приятно сидеть тут на приятной территории. Εμείς βρισκόμαστε εδώ σε μια φιλική, σε μια περιοχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στην Ελλάδα. Αλεξανδρούπολη, Γκέρτσια. Η σχέση μας είναι όχι απλώς φιλική, είναι αδερφική. Наши отношения с ней самые приятельские, братские. Είμαστε φίλοι και συμμάχοι. Είμαστε приятели и сотрудники. Και μαζί υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των δύο χωρών μας, των δύο λαών και το διεθνές δικαίωμα. И заодно поддерживаем наши интересы на двете страни, на международное право. Благодаря за поканата. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Τον Βουλγαρό ομολογό του υποδέχθηκε στην Αλεξανδρούπολη σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, με τη συνάντηση να στρέφεται γύρω από το μεταναστευτικό. Η συνάντηση Τάκη Θεοδωρικάκου και Ιβάν Ντεμερτζίεφ έρχεται σε κρίσιμο χρονικά σημείο, με τις δύο χώρες να βλέπουν τις μεταναστευτικές ροές να αυξάνονται, ενώ και τα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο να κάνουν λόγο για καραβάνια προσφύγων. Οι δύο υπουργοί, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να ζητήσουν στήριξη και ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν αποτρεπτικοί μηχανισμοί στα σύνορα τόσο της Ελλάδας όσο και της Βουλγαρίας, προκειμένου να περιοριστεί το κύμα μεταναστών. Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήσαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον συνάδελφό μου, υπουργό της Βουλγαρίας, και επιλέξαμε να συναντηθούμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μεταξύ άλλων γιατί η Ελλάδα και η Βουλγαρία αντιμετωπίζουμε μια πολύ σημαντική κοινή πρόκληση. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, καθώς Ελλάδα και Βουλγαρία έχουμε τα σύνορά μας με την Τουρκία, τα οποία είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, θα έλεγα είναι γενικότερα τα σύνορα του δυτικού κόσμου με την Τουρκία, και δυστυχώς όλο το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια οργανωμένη επιχείρηση εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων, των παράνομων μεταναστών, η οποία εξελίσσεται και στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία. Η συνάντησή μας εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα ενίσχυσης της συνεργασίας μας και συντονισμού των προσπαθειών μας, προκειμένου να προασπίσουμε το διεθνές δίκαιο, να προασπίσουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και μέσα από όλα τα γεγονότα, μέσα από όλα τα τελευταία γεγονότα, αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ο Εύρος δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σύνορο, αλλά είναι και το σύνορο μεταξύ του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής από εδώ και της εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων από την άλλη πλευρά. Είναι ένα σύνορο ανάμεσα στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ανάμεσα στην καταπάτηση του διεθνούς δικαίου από την άλλη πλευρά. Εμείς συνεχίζουμε, ενισχύουμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα την φύλαξη των σύνορων μας με όλους τους δυνατούς τρόπους. Προχωράμε στην κατασκευή του φράχτη κατά μήκος όλου του ποταμού Εύρου. Αυξάνουμε τα ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης. Συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας, πάντοτε με σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, και πάνω απ' όλα οι Έλληνες ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση όπως το έχουμε κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, με τη στήριξη και τη συνεργασία και των Βουλγάρων φίλων μας. Συζητήσαμε επίσης με τον κύριο Υπουργό το θέμα της ένταξης της γειτονικής Βουλγαρίας, της πλήρους ένταξης στον χώρο Σέγγεν. Η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως το αίτημα της γειτονικής χώρας. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως έτοιμη να ενταχθεί στην ζώνη Σέγγεν. Γι' αυτό στις σχετικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν, η θέση μας θα είναι σαφής και ξεκάθαρη υπέρ της ένταξης Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν. Ευχαριστώ.